Εγώ θα μιλήσω απευθείας στον Γιώργο, τον φίλο και σύντροφο. Ακριβέ μας σύντροφε Γιώργο Φαρσακίδη, προχθές ανταλλάξαμε το τελευταίο μήνυμα, όπως αποδείχτηκε, μήνυμα αιώνια συντροφικής και φιλικής αγάπης, διατύπωση που μας βγήκε αυθόρμητα. Βέβαια, τηλεφωνικά, γιατί δεν μπορούσα πλέον να σε επισκεφθώ, μέσω της συντρόφισσας Άννας. Αυτά είναι συναισθήματα που συναντά κανείς, κύρια, στο δικό μας κόμμα, το ΚΚΕ. Το κόμμα της συναδιατηλούς προσφοράς και των θυσιών για την κοινωνική απελευθέρωση. Σε μένα ανατέθηκε, Γιώργο, η τιμή να σου απευθύνω τον αποχαιρετισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στην οποία πρόσφερες πολύπλευρα και με το καλλιτεχνικό και το συγγραφικό σου έργο για την προβολή της καταθαμένης και καταστρεβλωμένης πρόσφατης ιστορίας της χώρας από την εστική τάξη. Τι να προαναφέρει κανείς για την πολύχρονη προσφορά σου. Στον Ελλάς που ξεκίνησες από τα 18 σου χρόνια, όπου τραυματίστηκες και στα δυο σου χέρια που σε κατέφτηκαν, στα βασανιστήρια και τις πολύχρονες εξορίες σε Μακρόνισο, Γιάρο, Αϊστράτη και Λέρο για 16,5 χρόνια. Και αυτό για το έγκλημά σου να υπερασπιστείς την πατρίδα από τους φασίστες κατακτητές και τους προδότες συνεργάτες τους. Αυτούς που αφού αμύφθηκαν για το προδοτικό τους έργο από το αστικό κράτος που στήθηκε με τη βοήθεια των άσπονδων συμμάχων μας Αγγλοαμερικάνων, έγιναν και δεσμοφύλακές σου. Στη συνέχιση της προσφοράς σου, εκτός των άλλων, με εικαστικό και συγγραφικό έργο μέχρι και σήμερα, 2020. Γιώργο, με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, από τις πρώτες μέρες του εγκλεισμού μας στο στρατόπεδο της Γιάρου, και εσύ μαζί με άλλους πολλούς εξόριστους και φυλακισμένους με τη μεγάλη πείρα σας, παλιούς, οργανώσατε τη διαβίωσή μας κόντρα στις υποδείξεις της φρουράς. Αξιοποιήσατε την εμπειρία σας από τα πέτρινα πανεπιστήμια των προηγούμενων εξοριών, δίπλα σε αγωνιστές της τέχνης και της επιστήμης, όπως ο Γιάννης ο Ρίτσος, ο Βάρναλης, ο Κατράκης, ο Λουντέμις, φιλόλογοι, μαθηματικοί και τόσοι άλλοι. Έτσι, το στρατόπεδο, ιδιαίτερα του Λακή, έγινε ένα απέραντο σχολείο, όπου δίδασκαν μαθήματα σχεδόν όλων των επιπέδων της εκπαίδευσης, από δημοτικό μέχρι πανεπιστήμιο. Όλοι έγιναν δάσκαλοι και μαθητές. Εσύ, Γιώργο, δεν περιορίστηκες στον τομέα μόνο των εικαστικών, όπου δίδαξες ζωγραφική, πυρογραφία και πολλά άλλα, σε πλήθος συγκρατουμένων, αλλά αποδείχτηκες και ο πιο συγκροτημένος πολιτιστικά, πολιτικά και ιδεολογικά, που στις συζητήσεις που έγιναν μεταξύ των κρατουμένων και με τους αναθεωρητές για τέτοια ζητήματα, έκανες πάντα τις πιο εύστοχες
και σωστές τοποθετήσεις. Χάρη στη γρανιτώδη θεμελίωση στη συνείδηση των αρχών και αξιών του κόμματός μας, συντάχθηκες από την πρώτη στιγμή με το κόμμα και το υπερασπίστηκες με όλους σου τις δυνάμεις και εκεί που ήμασταν, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη ζωή σου μέχρι σήμερα. Μετά την κατάρχηση των στρατοπέδων και την απελευθέρωσή μας, καθώς και μετά την πτώση της Χούντας, εμείς οι Αμπελοκηπιώτες επανήλθαμε ως Δημοτική Αρχή και στη συνέχεια επανεκλεγόμασταν. Τότε συνεχίσαμε να συναντιόμαστε, που ποτέ δεν χαθήκαμε, και είχαμε και μια καλή συνεργασία με τα υπέροχα πλούσια σε μηνύματα οικαστικά δημιουργήματά σου σχετικά με την παιδική ζωή και την ειρήνη, τα οποία αξιοποιήσαμε στον πολιτιστικό τομέα και στα σχολεία. Μεγάλη ήταν η βοήθειά σου και στο έργο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της ΠΕΑΕΑ ΔΟΣΟΕ, στην οποία εκτός εκείνο το σπουδαίο λεύκομα της Μακρονήσου και βιβλία που μας χάρισες, έθεσες στη διάθεσή μας και το πλούσιο αρχείο με φωτογραφίες από τον ΆΕ Στράτη, αλλά και της προπολεμικής περίοδου από την αρχή της ίδρυσης του κόμματός μας, από τις πρώτες εξορίες και από τις πρώτες εξορίες. Πολύτιμη η βοήθειά μας και από τη συνεργάτη δάσου στη συγγραφή των πολλών από τα βιβλία σου, τη συντρόφισσας Άννας, τη δουλειά που κάναμε. Έτσι, κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε το γνωστό λεύκομα της Κεντρικής Μακεδονίας σε 2.000 αντίτυπα με τον τίτλο «Φωτογραφική οικαστική ιστορία του λαϊκού κινήματος 1918-1974» με 3 ομάδες φωτογραφιών. Μία του ΕΑΜ Ελλάς της κατοχής, μία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και μία φυλακές εκτελέσεις εξορίες. Αυτές μεγεθυμένες τυπώθηκαν σε ταμπλό και πανό και παρουσιάζονται ιδιαίτερα σε περιόδους επετείων, σε σχολεία και πλατείες, όπως παραδείγματος χάρη στο Άγαλμα Βενιζέλου, στην πλατεία Λευκού Πύργου και περιφερειακούς δήμους και κατά την παρέλαση της 28 Οκτώβρη. Αυτό το λεύκομα δίνει συνοπτικά όλο το αφήγημα της ιστορίας του λαϊκού μας κινήματος που το βγάζουμε προς τον κόσμο, ιδιαίτερα την νεολαία, την οποία έχουν στο μαύρο σκοτάδι, για να ενδεφερθεί, να ψάξει και να φτάσει στη σωστή ιστορική βιβλιογραφία και προπαντός στην πλούσια βιβλιογραφία μας της σύγχρονης εποχής. Νιώθω την υποχρέωση να εκφράσω και σήμερα την ευγνωμοσύνη μου για τον πρόλογό σου στο βιβλίο μου με τίτλο «Σου πήρα το τουφέκι σου». Γιώργο, και εμείς της Εθνικής Αντίστασης, για όσο μας μένει, συνεχίζουμε στον δρόμο που σε εδώ περπατήσαμε μαζί και θα τον συνεχίσουν και οι επόμενοι από εμάς που θα την αναζωπυρώσουν την καρβουνιά, θα αλλάξουν τον κόσμο, θα πάρουν τα όνειρα εκδίκηση. Γεια σου, αθάνατε σύντροφε, Γιώργο Φαρσακίδη.